Τρία χρόνια και κάτι μήνες. Ω παρέ. Πολύ ε. Κάτσε. Πώς παίρναν τα χρόνια έτσι. Hm. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τρία χρόνια λοιπόν και το κανάλι γίνεται όλο και καλύτερο. Χάρη στη δική σας στήριξη. Φτάσαμε μέχρι σήμερα τους 1300. Και η καινούργια ζωή του το κανάλι μόλις έχει αρχίσει. Α. Και πούσα ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργο και σήμερα θα δούμε τι χρειάζεται να προσέξουμε για την αγορά του καινούριου μα smartphone. Ποιο είναι το καλύτερο με βάση την τιμή και το κόστο που μπορούμε να διαθέσουμε. Αλλά και το τι χρειάζεται να προσέξουμε. Εάν σου αρέσουν yeah. τέτοιου είδου βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Όχι, δεν θα σα κάνω αυτό τη χάρη, δεν θα σα τραγουδήσω σήμερα. Απλά φυσάει τόσο πολύ έξω που μάλλον θα πέσει το σπίτι του όπω πάει. Πώ είναι η RAM που πρέπει να έχει το κινητό μου τηλέφωνο. Αξίζει να πάρω την τελευταία έκδοση. Ποιο έχει την καλύτερη κάμερα. Παίζει ρόλο στην κάμερα όντω το Megapixel είναι κάποια από τα πράγματα που θα απαντήσουμε σήμερα. Στην αγορά του smartphone έχουμε τρει μεγάλε κατηγορίε. Τρει κατηγορίε τι οποίε λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τα κινητά που οι εταιρείε αποκαλούν ναυαρχίδε. Είναι τα τηλέφωνα που οι εταιρείε είναι υπερήφανε για αυτά. Έχουν πάνω την τελευταία λέξη τη τεχνολογία μέχρι την εποχή που βρισκόμαστε. Είναι τα κινητά τα οποία ξεπερνάνε η τιμή του τα 500 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 1500 ευρώ. Θα λέγαμε ότι είναι τα κινητά που πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα αγοράσει. Αμέσω μετά, εάν δεν είσαι διατεθειμένο να δώσει τόσα χρήματα και ένα κινητό τηλέφωνο και πολύ καλά θα κάνει, υπάρχει και μία μεσαία λύση. Είναι η κατηγορία των κινητών που κοστίζουν από 200 έως 400 ευρώ. Και φυσικά που είναι αρκετά καλέ επιλογέ, θα μπορούσαμε να πούμε σχέση ποιότητα και τιμή, χωρί να σκουδέψει μία περιουσία. Εδώ όμω μπαίνει το ερώτημα: Τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει ένα κινητό τη υψηλότερη κατηγορία από ένα κινητό τη μεσαία κατηγορία. Ένα ακριβό κινητό δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά με ένα κινητό μεσαίας κατηγορίας το οποίο δικαιολογεί τη διπλάσια τιμή του. Για έναν μέσο χρήστη που θέλει ένα κινητό για YouTube, τηλέφωνο και σερφάρισμα στο Ιντερνετ, νομίζω ότι η μεσαία κατηγορία είναι υπέρα αρκετή για να τον καλύψει. Πολλέ φορέ έχω ακούσει τη δικαιολογία ότι ένα καλό τηλέφωνο και ακριβό τηλέφωνο θα κρατήσει περισσότερα χρόνια και θα το κάνει απόσβεση. <σκ> δηλαδή πε μου εσύ, ένα ακριβό τηλέφωνο, πόσο καιρό μπορεί να το κρατήσει. Ένα κινητό τηλέφωνο των χιλίων ευρώ για να το κάνει απόσβεση. Hm. Μην ξεχνάμε τον παράγοντα: βαρέθηκα το τηλέφωνό μου. Θέλω το νέο μοντέλο. Μεταξύ μα είμαστε πολλοί από αυτού, οπότε α μην γελιόμαστε και α σκεφτούμε λογικά. Δεν θες κινητό και καλά για τι καλύτερε επιδόσει, αλλά γιατί το γουστάρει και πολύ καλά κάνει. Αξίζει όμω η υπερβολή. Αξίζει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να αγοράζει το τηλέφωνο τη Ναυαρχίδα. Είμαι σίγουρο ότι μπορείς να βρει και κινητά στη μέτρια κατηγορία στα οποία θα είσαι καλυμμένος πλήρω. Που είναι πάρα πολύ καλά για τη χρήση που τα θέλει και χωρί φυσικά να ξοδέψει μια περιουσία. Εκτό φυσικά, εάν μπορείς, τότε πάω πάνω. Υπάρχει φυσικά και η τρίτη επιλογή, η επιλογή του φθηνού τηλεφώνου που μιλάμε για κινητά από 200 έω 300 ευρώ. Μέτριε κάμερε όχι και τόσο δυνατούς επεξεργαστέ. Για έναν χρήστη όμω που δεν κάνει ουσιαστική χρήση στο κινητό του τηλέφωνο και δεν έχει και πολλέ απαιτήσει, νομίζω πω δεν είναι κακή επιλογή. Θέλει προσοχή όμω να μην το παρακάνουμε. Γιατί αν δούμε και τι επιλογέ των κάτω των 100 ευρώ, εκεί πολύ απλά συνεντάμε κινητά για κάδο. Δεν αξίζουν καθόλου και φυσικά σε ένα μήνα θα ψάχνουμε πάλι τηλέφωνο. Α δούμε τώρα, αφού αναλύσαμε τι κατηγορίε, ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε για την αγορά ενό κινητού τηλεφώνου. Πρώτα απ' όλα είναι το λογισμικό, iOS ή Android. Έχουμε την Apple εναντίον όλων. Hm. Ο διαχωρισμός ουσιαστικά δεν υπάρχει όμως. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Είναι καθαρά τι βολεύει τον καθένα. Εμένα με βολεύει το iOS, εσένα σε βολεύει το Android. Σίγουρα σε κάτι που υστερεί το ένα, υπερτερεί το άλλο. Σίγουρα έχουμε υπέρ και κατά. Ένα υπέρ των Android τηλεφώνων είναι ότι μπορούμε να το βρούμε σε μεσαίε και φθηνέ κατηγορίε. Κάτι που φυσικά δεν έχουμε επιλογή στο iOS τη Apple. Αλλά ένα αρνητικό των Android τηλεφώνων είναι ότι η Android έχει το 75% των χρηστών. Και γιατί απαραίτητα αυτό είναι κακό, Γιατί έχει θέματα ασφαλεία που αυτό το κάνει να είναι επιρρεπή σε κακοβουλολογισμικό. Και είναι λογικό αυτό γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν χιλιάδε τηλέφωνα από εκατοντάδε εταιρείε που χρησιμοποιούν Android. Η Apple από το 2007 έως σήμερα έχει βγάλει μόνο 24 τηλέφωνα, μοντέλα, software και hardware που είναι μαζί. Το Android φτιάχνεται κυρίως και δοκιμάζεται σε ναυαρχίδες τηλέφωνα και απλοποιούν απλά τον κώδικα για να χρησιμοποιηθεί και σε κατώτερου τύπου τηλέφωνα. Οπότε, εάν πάμε σε αγορά μεσαία και ευθυνής κατηγορίας, κοιτάμε συνήθως να αγοράζουμε τηλέφωνα που είναι είτε δοκιμασμένα είτε είναι γνωστών εταιριών, όπως Samsung, Xiaomi, Huawei και OnePlus. Θέλουμε επίση μοντέλο που να υποστηρίζει αναβαθμίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το βρει σε κινητό Android, αν δεν είναι ένα βαρχίδα. Φυσικά το Android υποστηρίζει μοντέλα που είναι πιο γνωστά και έχουν περισσότερε πωλήσει. Εάν πάμε στην επιλογή τη Apple, όπω είπαμε, έχει το iOS, που συνεργάζεται άριστα και πάρα πολύ σταθερά με τα κινητά τη. Αλλά δεν μα δίνει τόσο μεγάλη γκάμα επιλογών στην παραμετροποίηση. Είναι αρκετά αυστηρή σε ζητήματα ασφαλεία. Θα βρούμε εκατομμύρια εφαρμογέ αλλά ίσω όχι τόσε πολλέ όσε μπορούμε να βρούμε σε ένα κινητό Android. Το καλό είναι όμω ότι στο iOS θα βρούμε δοκιμασμένε εφαρμογέ και έτοιμε προ χρήση πρώτα σε iOS συσκευέ και μετά σε Android συσκευέ. Η Apple φυσικά έχει μεγαλύτερο support στα κινητά τη τηλέφωνα. Αναβαθμίζονται για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημέρα κυκλοφορία του. Εννοείται φυσικά, εάν μιλήσουμε για iPhone, το αρνητικό τη και το μεγαλύτερο αρνητικό που έχει είναι το ότι δεν μπορεί να βρει κινητά τη σε μεσαία και φθηνότερη κατηγορία. Φθηνότερη τιμή που βρίσκει σε κινητό που κυκλοφόρησε φέτο από την Apple είναι στα 690 ευρώ και είναι το iPhone 11. Φυσικά στα iPhone έχει και την επιλογή για μεταχειρισμένη συσκευή, καθώ έχουν την αξία μεταπόληση και είναι και αρκετά καλή επιλογή. Εάν σκέφτεσαι για μεταχειρισμένο, κάνε κλικ εδώ και να δει το βίντεο για αγορά μεταχειρισμένου τι συμφέρει να κάνει και τι σε συμφέρει να κοιτάξει πριν την αγορά του. Επίσης, καλό είναι όταν συγκρίνουμε κινητά τηλέφωνα να συγκρίνουμε λογισμικά με λογισμικά και κινητά με κινητά. Οι περισσότεροι συγκρίνεται iPhone τηλέφωνο με Android γενικότερα. Το Android είναι λογισμικό και το iPhone είναι τηλέφωνο. Εάν θέλεις να συγκρίνει ένα iPhone θα πά σε μια κατηγορία αντίστοιχου κινητού που χρησιμοποιεί Android λογισμικό. Βασικό παράγοντα πέραν του software είναι το hardware, δηλαδή πέραν του λειτουργικού συστήματο είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει το τηλέφωνο για να μπορέσει να τρέξει το λειτουργικό σύστημα. Σαν πρώτο και βασικό, θα έβαζα την οθόνη, και αυτό όχι τόσο την ανάλυση οθόνη και τα pixels να ίντσα, γιατί πάνω από 1080, επειδή έχουμε μικρέ οθόνε, δεν έχει ουσιαστική διαφορά, αλλά. Σημαντικό είναι η αντίθεση, τα ξεβαμμένα χρώματα αλλά και η φωτεινότητα που μπορεί να σου δώσει οθόνη. Κόλπα του τύπου οθόνη 4K, οθόνη 8K είναι υπερβολέ και μη τσιμπάτε. Και ερχόμαστε στο θέμα που απασχολεί την γενιά των νέων, οι κάμερες. Το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη κρύβεται πίσω από τις κάμερες. Οι περισσότεροι συγκρίνεται μια κάμερα με βάση τα megapixel. Και εκεί κερδίζουν οι εταιρείε στην άγνοια των χρηστών που ψάχνουν τηλέφωνα. Είναι παντελώ λάθο. Το πρώτο και κύριο που έπρεπε να κοιτάξει είναι ο αισθητήρα τη μηχανή και τα κρύσταλα του φακού που έχει η μηχανή σου. Η μηχανή του κινητού που θέλει να αγοράσει. Αλλά και το πόσο καλά ο αισθητήρα τη μηχανή εκμεταλλεύεται το software του κινητού σου. Ούτε τα megapixel, ούτε ο αριθμό των καμερών παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Και αν δεν μπορεί να βρει Πού μπορείς να βρεις αυτό το σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό, κάνε συγκρίσεις, δες βίντεο στο YouTube και σύγκρινε το κινητό που θέλεις να πάρεις με το αποτέλεσμα που παίρνεις. Ουσιαστική διαφορά με τις ναυαρχίδες, καθώς οι ακριβότερες κατηγορίες κινητών τηλεφώνων έχουν καλύτερους αισθητήρε στις μηχανές τους, οπότε μπορεί να τραβήξουν και σε χαμηλότερο φωτισμού συνθήκες καλές φωτογραφίες. Έχουν φυσικά καλύτερα κρίσταλα, οπότε το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο αξιοπρεπέστατο. Και τώρα φτάνουμε στο σημαντικότερο κριτήριο που κοιτάνε όλοι, αλλά πάλι κοιτάνε το λάθο κριτήριο. Έχουμε τι μπαταρίε. Ένα πονεμένο θέμα δυστυχώ που θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί, όπω είπα, οι περισσότεροι κάνουμε λάθο. Συγκρίνουμε μια μπαταρία και ένα κινητό τηλέφωνο με βάση τα μιλιαμπέρ που έχει. Το κάθε κινητό που έχει κάποια συγκεκριμένα μιλιαμπέρ στι μπαταρίε δεν παίρνει τόσο μεγάλο ρόλο γιατί το κάθε κινητό κάνει διαφορετική κατανάλωση τη μπαταρία λόγω του chipset που έχει μέσα. Μια μπαταρία που έχει λιγότερα μιλιαμπέρ, ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να κάνει χρήση τη μπαταρία και να κρατήσει περισσότερο το κινητό τηλέφωνο γιατί δεν χρησιμοποιεί τόσους πολλούς πόρους από την μπαταρία. Κατά προσέγγιση είναι το πόσο κρατάει με βάση τα μελία αλλά δεν είναι πάντα ακριβές το ποσό που μας δίνει με βάση την κατανάλωση που κάνει. Από εκεί και μετά έχουμε τον αποθηκευτικό χώρο και την μνήμη RAM. Ακούγονται πολλά κυρίως για την μνήμη RAM αλλά ας δούμε πρώτον αποθηκευτικό χώρο. Συνιστώ Τίποτα λιγότερο από 64GB. Πλέον, επειδή οι εφαρμογέ είναι πιο βαριέ και πιο μεγάλε σε Giga, αλλά και οι φωτογραφίε που τραβάμε έχουν μεγαλύτερε αναλύσει, καλό είναι το κινητό μα να είναι 64GB για να έχουμε άνεση. Υπάρχουν πάρα πολλά κινητά ακόμα και σε ευθυνέ κατηγορίε που έχουν 64GB μνήμη. Πάμε τώρα στην UMI RAM. Για συσκευέ Android μνήμη RAM όχι κάτω από 3 GB. Η RAM είναι το πιο βασικό καθώς η μνήμη RAM είναι μια μνήμη ταχείας προσπέλασης η οποία αποθηκεύει προσωρινά αρχεία την οποία χρειαζόμαστε για την καθημερινή χρήση ενός κινητού τηλεφώνου. Αλλά και όχι μόνο και υπολογιστών, αλλά μιλάμε κυρίω για κινητά σήμερα. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν είναι η μνήμη RAM, τόσο το καλύτερο. Για τα iPhone τώρα δεν βλέπουμε τη μνήμη RAM καθώς έχει διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας της μνήμης οπότε αυτή που μας δίνει αυτήν έχουμε. Το iPhone αποθηκεύει προσωρινά αρχεία και στον δίσκο του κινητού για να αποφορτίζει τις συσκευές της. System on chipset. Η καρδιά ενός κινητού τηλεφώνου είναι το chipset τα οποία τα έχει all in one. Δηλαδή επεξεργαστή, κάρτα γραφικών, αισθητήρε. Και τα λοιπά. Με απλά λόγια είναι ολόκληρο το σύστημα σε ένα τσιπάκι. Συρρυκνωμένο σε μια πλακέτα. Εδώ είναι και η βάση του κινητού τηλεφώνου. Από εδώ εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα τρέχει εφαρμογέ και το πόσο γρήγορα θα ανοίγει, θα κλείνει και γενικότερα το πόσο smooth θα είναι στη χρήση το κινητό τηλέφωνο. Καλό είναι για Android συσκευέ να επιλέγουμε Snapdragon. καθώς είναι και τα πιο σταθερά. Τα συναντάμε σε τρεις κατηγορίες. Στη φθηνή κατηγορία έχουμε το Snapdragon 400, έχουμε το Snapdragon 600 και στην πιο ακριβή κατηγορία που συναντάμε και στις ναυαρχίδε είναι το Snapdragon 800. Ακόμα και στις, ε, στις πιο φθηνές κατηγορίες συναντάμε και άλλα όπως το Helio ή το MT τα οποία δεν είναι τόσο καλά και τόσο αξιόπιστα όσο το Snapdragon. Ε, δουλεύουν καλά αλλά δεν είναι τόσο σταθερά. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο που Οι περισσότεροι κάνουν λάθο, δίνουμε βάση στου πυρήνε του επεξεργαστή και στα Gigahertz. Σε κινητά τηλέφωνα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο αριθμό των πυρήνων, καθώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εν μέρει είναι εικονικό. Οπότε μη σα εντυπωσιάζει, μπορεί να πούμε ένα κινητό με 8 πυρήνε να δουλεύει καλύτερα από ένα κινητό που έχει 10 πυρήνε. Εδώ να πούμε πω η Apple και η Samsung έχουν τα δικά του. System on Chipset. Η Samsung έχει τη σειρά Exynos και η Apple τη σειρά Α. Α11, Α12, Α13 και πάει λέγοντα. Εδώ να πούμε πω η Apple έχει την πρωτιά για αρκετά χρόνια με, τους, με τη σειρά Α. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι η 865 τη Snapdragon έχει αρχίσει να πλησιάζει. Το συμπέρασμα που θα βγάλουμε από αυτό είναι ότι δεν συγκρίνουμε του πυρήνε, αλλά το chipset. Πόσο καλό είναι το chipset που έχει. Κάνουμε ένα Google Search και βλέπουμε συγκριτικά τον chipset και επιλέγουμε το κινητό το οποίο έχει το καλύτερο την καλύτερη επίδοση. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησα, ελπίζω να σα άρεσε. Αν σου αρέσουν τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.